Καλημέρα κύριε Γιώκα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα κύριε Χατζήγη, κύριε Βερίκη. Βγάλατε μια ανακοίνωση, μπορείτε να μας τη διαβάσετε? Δεν την έχω μπροστά μου, αλλά τη θυμάμαι. Λέμε ότι καταδικάζουμε την βομβιστική επίθεση στο σπίτι του κύριου Μπογδάνου, γιατί είναι μια ενέργεια καταδικαστία και επικίνδυνη και αποτελεί βούτυρο στο ψωμί όσων επιδιώκουν την ενίσχυση της αστυνομοκρατίας, της καταστολής, του γαφιερισμού, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο κύριος Μπογδάνος. Και μάλιστα λέμε ότι έρχεται σε μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από την ένταση από τη μεριά της κυβέρνησης του αυταρχισμού, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ένα λεπτό, ο κύριος Μπογδάνος καταδικάζεται με την... αυτό μας έκανε εντύπωση δηλαδή και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε. Καταδικάζεται δηλαδή τον κύριο Μπογδάνο την επίθεση, αλλά τα βάζετε και με τον κύριο Μπογδάνο, το λέτε χαφιέ δηλαδή. Κύριε Χατζή, η ανακοίνωση αυτή είναι πανομοιότυπη με παρόμοιες ανακοινώσεις που έχει βγάλει το ΚΚΕ σε αντίστοιχες περιπτώσεις, που έχει σαφή στάση και καταδίκη απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες και απέναντι σε τέτοιου είδους ομάδες που τους έχουμε χαρακτηρίσει, ξέρετε πώς, πολλές φορές στο παρελθόν. Και ταυτόχρονα λέμε, δεν το λέμε πρώτη φορά, το έχουμε ξαναπεί, ότι αυτές οι ενέργειες είναι βούτυρο στο ψωμί και αξιοποιούνται για να ενισχύεται ένα κλίμα αστυνομοκρατίας, καταστολής κτλ. Κτλ. Ναι. Αυτό το κλίμα ο κύριος Μπογδάνος, με την στάση του και την πρακτική του και με τις θέσεις του, το επιδιώκει. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι με κάτι καινούριο σε σχέση με αυτά που έχουμε πει όλες τις προηγούμενες φορές. Ένα να σας θυμίσω αλλά μάλιστα. Αυτό όμως, άλλο να ανεξάρτητα με τις θέσεις τους να βγείτε και να τον καταγγείλετε. Ανεξάρτητα, γιατί μπορείτε να το κάνετε, δικαίωμά σας είναι, όπως και αυτό είναι δικαίωμά του να σας καταγγείλει. Βεβαίως, δεν είναι. Εμείς κάνουμε ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, δεν είναι. Αλλά όμως όταν συμπεριλαμβάνεται. Ρωτάω. Ερώτηση κάνω. Δεν είναι συμπέρασμά μου. Όταν συμπεριλαμβάνεται σε ένα τέτοιο περιστατικό μια κριτική πολιτική στον Μπογδάνο, είναι ένα θέμα αυτό. Ή καταδικάζεται ένα γεγονός και άλλο. Άλλη μέρα μπορεί να πει ότι ο Μπογδάνος είναι πάλι άνθρωπος, μίξος, δίξος. Δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να το πει ό,τι θέλει. Κύριε Χατζή, εμείς καταδικάζουμε ένα γεγονός. Έχουμε σαφέστατη θέση απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Όμως την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε, και ξαναλέω, δεν το έχουμε κάνει πρώτη φορά, τις πολιτικές συνέπειες και την πολιτική αξιοποίηση αυτών των ενεργειών. Να σας θυμίσω την ανακοίνωση που βγάλαμε με αφορμή τη διαπόμπευση, την απαράδεκτη διαπόμπευση του Πρίτανη από την μεριά κάποιων ομάδων ύποπτων κτλ. Και τότε, πέρα από την καταδίκη, βάζαμε ότι αυτού του είδους οι ενέργειες είναι το καλύτερο δώρο, είναι βούτυρο στο ψωμί όσων επιδιώκουν να ενισχύσουν την αστυνομοκρατία στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι μια βασική αρχή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μας προέκυψε πανεπιστημιακή αστυνομία. Βλέπετε πώς συνδέονται ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επομένως δεν ήταν κάτι ιδιαίτερος προσωπικό, κάτι το συγκεκριμένο με τον Μπογδάνο, ότι έχετε κάτι που του καταμαρτυρείται, κάτι συγκεκριμένο, επιπρόσθετο. Ο κύριος Μπογδάνος, πέρα από την πολιτική του στάση και τη ρητορική του έκφραση. Ο κύριος Μπογδάνος με την πολιτική του στάση, τη συμπεριφορά, τις κατά καιρούς δηλώσεις του κτλ. Είναι, να το πω έτσι, το πιο χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της πολιτικής καταστολής, αυταρχισμού, αστυνομοκρατίας και ούτω καθεξής. Να σας θυμίσω, επειδή τον ακούω και περιφέρεται και μιλάει για στοχοποίηση, ότι ο κύριος Μπογδάνος στην κινητοποίηση, κινητοποίηση που γίνανε για το Πολυτεχνείο, τις γνωστές είχαμε ξαναμιλήσει και τότε που έγιναν με όλα τα μέσα προστασίας κτλ. Βγήκε και μίλησε για 1500 επίδοξους δολοφόνους του ΚΚΕ. Είναι ακριβώς τα λόγια που χρησιμοποίησε. Όχι, καλά, όχι. Εδώ ο Χατζής, να ξέρετε, κάθε φορά που βγαίνει εδώ, μόνο ξύλο τρώει από το Χατζή. Δεν τα υποθετώ. Είναι γνωστές οι απόψεις του. Αυτό φυσικά δεν μπαίνει σε μια ζυγαριά όσον αφορά την καταδίκη. Η καταδίκη είναι απόλυτη για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Επειδή το συνδέσατε, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Θα σας πω κάτι. Εγώ κομμουνιστής δεν είμαι και ούτε πρόκειται να γίνω. Και φαντάζομαι εσείς προσπαθείτε να γίνετε, αλλά αυτό όμως είναι ένα ζήτημα. Ποιο ζήτημα? Το ότι έχετε το δικαίωμα και δεν πρόκειται να το αφαιρέσει κανένας μα κανένας να λέτε αυτό που θέλετε σε μια ελεύθερη κοινωνία, αλίμονο. Και όποιος σας ακούει, σας ψηφίζει και πάτε στη Βουλή. Όμως, αυτό που μου κάνει εντύπωση, το ήθος του δικού σας κόμματος
είναι αυτός ο συνδυασμός ο τελευταίος. Αυτό σας ρώτησα εγώ. Δεν σας λέω ότι αν ο κ. Μπογδάνος είναι καλός ή χρυσός ή άγιος. Ας είναι ό,τι θέλει. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε με απασχολεί ο κ. Μπογδάνος. Ξαναλέω, εμείς η τοποθέτησή μας απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες, βομβιστικές επιθέσεις, άλλες παρόμοιες ενέργειες, ναι, είναι ξεκάθαρη εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Το ξέρω, είναι το ξέρω. Στάση το ξέρω. Αντίθεσης, ναι. Είναι στάση καταδίκης. Πολλές φορές τους έχουμε, πώς το λένε, τους έχουμε, ναι, χαρακτηρίσει ως ύποπτους, όμως πάντα τονίζουμε το πώς πολιτικά αξιοποιούνται τέτοιου είδους ενέργειες. Την πολιτική αξιοποίηση την ξεκίνησε ο ίδιος ο κ. Μπογδάνος. Η αυτοκριτική είναι μέσα σε ένα πλαίσιο διαλεκτικής στην οποία ακολουθείται ως ιδεολογία, ως κόμμα. Το ότι προσθέσατε αυτήν την παράγραφο στο τέλος, νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, εγώ μπορώ να κάνω λάθος και εσείς έχετε δίκιο, ότι δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει. Την άλλη μέρα έβγα και βρίστονε. Δεν σου λέει κανένας να μην βρει τον Μπογδάνο με αυτά που λέει. Λογικό είναι, εύκολο να τον βρει. Δεν είναι και δύσκολο με αυτά που λέει. Πάντως, σας λέω, ο πρώτος που προσπάθησε να αξιοποιήσει πολιτικά αυτός του ίδιου τις ενέργειες ήταν ο ίδιος ο κύριος Μπογδάνος. Με συγχωρείτε και εμένα, άμα μου κέρδισε το αυτοκίνητο, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα έπρεπε να πείτε ότι ο Χατζής ανήκει στη συντηρητική ιδεολογία, ας πούμε. Όχι, δεν είμαι σε κάποιο κόμμα, αλλά σε μια συντηρητική ιδεολογία κτλ. Ναι. Μα κύριε Χατζή, είναι το ίδιο πράγμα με αυτά που λέει ο κύριος Μπογδάνος από εδώ και από εκεί, για επίδοξους δολοφόνους του ΚΚΕ ή για πολιτική κάλυψη του ΚΚΕ στην τρομοκρατία. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Τώρα θα μας επιτρέψετε να πάμε σε. Το ίδιο πράγμα είναι. Θα περιμένετε λίγο και θα πάμε σε ένα σύντομο βελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Κύριε Γκιόκα, για να το ολοκληρώσουμε, σας είπαμε και εγώ και ο Δήμος ποια είναι η δική μας ένσταση. Μια παρατήρηση. Επισήμανση ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ξεχωριστά. Γιατί εσείς, σαν κόμμα, πράγματι όλα αυτά τα χρόνια έχετε οπωσδήποτε ξεκαθαρίσει τα πράγματα και πάντα με τους βομβιστές και με όλα αυτά είσαστε εναντίον. Αλλά αυτή η τελευταία παράγραφος, μήπως δεν θα πρέπει να την εξαλείψετε? Τι να πω τώρα, αυτό είναι δικό σας θέμα βέβαια, γιατί εκεί είσαστε και ένα κόμμα που συλλογικό και δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει μια απόφαση. Αλλά εγώ σας λέω, κύριε Χατζή, κάντε μια να το πω έτσι, αναδρομή, ναι, σε όλες τις ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει σαν κόμμα. Είναι πάντα για τέτοιου είδους ενέργειες, ναι. Είναι πάντα καταδικαστές, όμως πάντα βάζουμε και αναδεικνύουμε και νομίζω καλά κάνουμε και την πολιτική διάσταση αυτών των ενεργειών. Όχι, αλλά εδώ το προσωποποιείτε, το βάζετε και το λέτε ότι είναι χαφιές, ότι είναι της κατηγορίας αυτής. Λέμε δίνουν άλοθη όσων επιδιώκουν την αστυνομοκρατία, την καταστολή και τον χαφιερισμό. Ο κύριος Μπογδάνος δεν κρύβει ότι ηγείται όλης αυτής της περιπτώσει. Δεν μπορεί να ηγηθεί. Είναι βαριά η κουβέντα. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπογδάνος δεν είναι αυτός ο οποίος προκάλεσε να του κάψουν το αμάξι. Καλά, εμείς δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Ναι. Νομίζω, δεν ξέρω αν ερμηνεύεται το δίνω άλοθη. Δίνω άλοθη σε μια ενέργεια δεν σημαίνει ότι την προκαλώ ή είμαι αυτουργός ή ηθικός αυτουργός. Όμως τέτοιου είδους ενέργειες δεν ξέρουμε από ποιους προέρχονται, αντικειμενικά αξιοποιούνται από αυτούς που επιδιώκουν την καταστολή και την αστυνομοκρατία. Χαρακτηριστική περίπτωση, επαναλαμβάνω, ήταν η περίπτωση της διαπόμπευσης του Μπρίτανη, που την είχαμε καταδικάσει, την είχαμε καταγγείλει τότε και ως κόμμα και ως φοιτητική σύλλογη στα πανεπιστήμια και είπαμε ότι θα αξιοποιηθεί πολιτικά, λοιπόν, για να ενισχυθούν τα μέτρα καταστολής. Και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μας προέκυψε, με αφορμή αυτό το γεγονός, μας προέκυψε η πανεπιστημιακή αστυνομία και το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Να λοιπόν πώς συνδέονται τα πράγματα. Κατανοητό. Μιλάμε για την πολιτική αξιοποίηση και τις πολιτικές συνέπειες αυτών των ενεργειών και το κάνουμε πάντα όταν καταδικάζουμε τέτοιου είδους επιθέσεις, ενέργειες κτλ. Κύριε Γκιόκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.